Την κατασκευή ενός πράσινου δώματος στο κτίριο του Χατζηγιάννιου Πνευματικού Κέντρου προγραμματίζει ο Δήμος Λαρισαίων με σκοπό αφενός την εξοικονόμηση ενέργειας στο συγκεκριμένο κτίριο και αφετέρου την αύξηση του ποσοστού βλάστησης στον αστικό ιστό της πόλης. Οι στόχοι δημιουργίας του φυτεμένου δώματος στην οροφή του κτιρίου διακρίνονται πιο συγκεκριμένα σε ενεργειακούς, με βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και εξοικονόμηση ενέργειας, σε περιβαλλοντικούς, με την απορρόφηση ποσοτήτων ηλιακής ενέργειας, μείωση του φαινομένου αστικής θερμικής νησίδας, μείωση μόλυνσης της ατμόσφαιρας, μείωση της ηχορύπανσης, αλλά και σε τεχνοοικονομικούς, με αύξηση της αξίας του κτιρίου, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της στέγης, ενίσχυση της ηχομόνωσης και ενίσχυση της θερμομόνωσης του κτιρίου. Σύμφωνα με τη στατική μελέτη, θα επιλεγεί ο εκτατικός τύπος δώματος, μια ελαφρά κατασκευή με χαμηλή βλάστηση και ελάχιστη συντήρηση. Είναι μια μελέτη που έχει προϋπολογισμό γύρω στις 150.000 και ελπίζουμε να εγκριθεί και να πραγματοποιηθεί. Το φυτεμένο δώμα θα εξοικονομήσει πάρα πολύ ενέργεια στο κτίριο. Στόχος είναι το έργο να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ.